είναι και ο επισπεύδων το παρόν νομοσχέδιο, είναι άλλης αρμοδιότητας, βουλευτικών τροπολογιών, αποδεικνύει ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση και ειλικρινής διάθεση να λυθεί το ζήτημα του Νίκου του Ρωμανού, του οποίου κινδυνεύει όσο μιλάμε η ζωή, είναι επιβεβλημένο ο κύριος Υπουργός να αποδεχθεί μία εκ των τροπολογιών, μία εκ των λύσεων που του υποβάλλουμε από πλευράς κοινοβουλίου. Είναι ευρείας, αν όχι καθολικής εκ μέρους της παρούσας αντιπολίτευσης, η αποδοχή της φιλοσοφίας αυτών των τροπολογιών. Η τροπολογία που έχει κατατεθεί από τους βουλευτές της ΔΗΜΑΡ βρίσκει απολύτως σύμφωνα, νομίζω, περισσότερα του ενός άλλα κόμματα, και την αξιωματική αντιπολίτευση και από ό,τι άκουσα και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καταθέτουμε επιπλέον και ως εναλλακτική, όχι αντιθετικά ούτε προς αντιπαράθεση, ως εναλλακτική λύση, άλλη μία τροπολογία, την οποία έχω θέσει υπόψη του κυρίου Υπουργού ήδη, είναι στη διαδικασία της κατάθεσης, αλλά του έχω θέσει υπόψη το κείμενό της, υπογράφεται από βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ και των Ανεξαρτήτων. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, και το λέω εισαγωγικά εν όψη και της τοποθέτησής σας εν συνεχεία, ότι αν υπάρχει πραγματική βούληση να λυθεί το θέμα και να μην εξελιχθεί και κορυφωθεί αυτό το δράμα το οποίο εξελίσσεται όλες αυτές τις μέρες, υπάρχει τρόπος, και το απέδειξε πριν από λίγο με την παρέμβασή του άλλος υπουργός άλλου υπουργείου για άλλο θέμα που δεν έχει ούτε τις διαστάσεις ούτε τον επίγοντα χαρακτήρα που έχει το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, ο κύριος υπουργός θα απαντήσει στην τοποθέτησή του. Κύριε Κουράκο, έχετε το λόγο για 15 λεπτά.